Αρχικά θα θέλουμε να ξεκινήσουμε εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους τους πληγέντες που είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στη λάσπη. Δυστυχώς, γινόμαστε για άλλη μια φορά θεατές της επιλεκτικής ανικανότητας του κράτους να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες του λαού, όπως και το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας. Πριν τις πλημμύρες και τις ανυπολόγιστες καταστροφές που προκάλεσαν, η χώρα καιγόταν από άκρη-σάκρη για ακόμα ένα καλοκαίρι. Το φεστιβάλ μας φιλοδοξούμε να είναι ο πρώτος σταθμός συνάντηση της νεολαίας του νησιού για μια ακόμη πιο αγωνιστική χρονιά. Έχουμε παρακαταθήκη τους αγώνες που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη. Για να μην συνηθίσουμε το θάνατο στις ακτές μας. Για να προστατευτεί ο λαός από την ακρίβεια. Για να σωθούν τα λαϊκά σπίτια από τις τράπεζες και τα φαντς. Έχουμε παρακαταθήκη επίσης τη μεγάλη άνοδο του ΚΚΕ στις εκλογές και την επανεκλογή κομμουνιστή βουλευτή στη Λέσβο, που τώρα πρέπει να μεταφραστεί και σε δυνάμωμα των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης παντού για μια πιο ισχυρή 100% μαχητική αντιπολίτευση στα σχέδια της κυβέρνησης. Προχωράμε λοιπόν μπροστά με αισιοδοξία για τους νέους αγώνες που έρχονται. Πιστεύουμε πως σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε πολύ καλύτερα από αυτή τη ζωή που μας επιβάλλει το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, χτίζοντας έναν κόσμο όπου θα κυριαρχεί η ζωή και όχι ο θάνατος και η μαυρίλα. Αυτός ο κόσμος, ο σοσιαλισμός, θα έρθει με τη νέα γενιά, να είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Στο δρόμο λοιπόν της σύγκρουσης με το σάπιο και το παλιό, καλούμε κάθε μαθητή, κάθε φοιτητή, κάθε σπουδαστή, κάθε νέο εργαζόμενο, κάθε γυναίκα να βαδίσουμε μαζί μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ για να γίνουν επιτέλους τα σκοτάδια λάμψη. Ας συναντηθούμε λοιπόν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Οι εκδηλώσεις μας στη Μυτιλίνη θα διεξαχθούν στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Αγίας Ειρήνης, που ένα χρόνο μετά θα ζωντανέψει ξανά. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας θα ξεκινήσει στις 7.30 με συζήτηση με τίτλο «Τα προβλήματα της νεολαίας του νησιού. Πόσο τοπικά είναι?» με ομιλητή τον Δημήτρη Εφταθίου, γραμματέα του Τομεακού Συμβουλίου της ΚΝΕ, και παρεμβάσεις από την Αγλαία Κυρίτση, υποψήφια περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, και την Νίκη Τσιριγότη, υποψήφια δήμαρχο Μυτιλίνης με τη λαϊκή συσπήρωση. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του περιφερειακού ψηφοδελτίου της λαϊκής συσπήρωσης. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 8.30 με αφιέρωμα στην Κατερίνα Γόγου από την πολιτισμική ομάδα του Εργατικού Κέντρου Λέσβου. Στις 9.30 θα ακολουθήσει ροκ συναυλία με τους Μάγμα. Στις 11 παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Καλδέλη. Το πρόγραμμα του Σαββάτου 16 Σεπτέμβρη έχει ως εξής. Στις 8 πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Θέμη Γκιόνι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στις 9.30 συναυλία με το Swap Blues Cara One Man Band. Στις 10 μεγάλη συναυλία με τον Δημήτρη Μιστακίδη. Τέλος, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους πληγέντες από τις πλημμύρες, θα γίνεται και τις 2 μέρες στο χώρο του φεστιβάλ συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα το μεσημέρι μέλη της ΚΝΕ Λέσβου εν ώψη του 49ου φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Αγίας Ειρήνης.